Λάκης Λαζόπουλος, Θεσσαλονίκη. Περάσαμε υπέροχα αυτές τις ώρες. Γελάσαμε, το είχαμε μεγάλη ανάγκη. Και εγώ πέρασα πολύ ωραία, γιατί έχω πολλά χρόνια να έρθω στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα σας έλεγα. Και αυτό το ένα λεπτό στην αρχή που κάθισα στη σκηνή ήταν σαν να... πώς μπαίνεις σε ένα σπίτι μετά από χρόνια που επιστρέφεις. Αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία. Ήμουν ήσυχος, χαλαρός, ήρεμος. Είχα πολύ ωραίο αίσθημα σε όλη τη διάρκεια της παράστασης. Το ευχαριστήθηκα. Το κόσμος το ευχαριστήθηκε. Φαντάζομαι το εισπράτατε αυτό σε ναι, κάθε... Το ένιωσα, αλλά πραγματικά το ευχαριστήθηκα. Πολύ ωραία. Είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε και σε πολύ αγαπημένους ήρωες των μικρών Μίτσων. Και από εκεί και πέρα βέβαια καινούργια νούμερα, καυστικά, αλλά και με στοιχεία αφύπνισης που το χρειαζόμαστε επίσης και αυτό. Το χρειαζόμαστε αυτό, αλλά χρειαζόμαστε να ακούμε και το ξυπνητήρι. Και δεν εννοώ μόνο εμένα ή εμένα, ας πετάξουμε εμένα. Ας ακούσουμε το εσωτερικό ξυπνητήρι. Νομίζω ότι είναι η ώρα οι Έλληνες να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Το ακούνε τη δεδομένη. Βεβαίως, βεβαίως. Το ακούνε, αλλά το κλείνουν όπως συνηθίζουν. Κάνω μία έτσι. Να. Το ακούνε. Για πόσο ακόμη όμως θα κάνουμε αυτή την κίνηση. Νομίζω ότι επιμένω στη φράση ότι το 2014 θα είναι καθοριστική χρονιά. Έρχονται και εκλογές. Πολλοί βλέπουμε ότι τις φοβούνται. Η αλήθεια είναι αυτό εισπράττουμε εδώ έτσι και από τους υποψήφιους. Δεν ξέρω η δική σας άποψη για αυτές τις εκλογές και για τις ευρωεκλογές, διότι και με ξένους έτσι, που έρχονται επιτρόπους Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα τελευταία, είχαμε και στη Θεσσαλονίκη μια συνάντηση δημοσιογράφη, βλέπουμε ότι τις φοβούνται πραγματικά και έξω. Αυτά τα μηνύματα έχουμε εισπράξει. Εγώ λέω ότι αν η Ελλάδα δεν ξεκαθαρίσει με αυτό το βρώμικο σύστημα που κυβέρνησε 35 χρόνια, δεν πρόκειται να δούνε άσπρη μέρα. Τέλος. Από εκεί και πέρα, και το καθαρό μέρος που έχει να απομείνει από αυτούς, να κρατηθεί. Βλέπετε έτσι πρόσωπα τώρα, νέα άφθαρτα που κατεβαίνουν στην πολιτική, και θα ήθελα και το σχόλιο σας και για το ποτάμι, το νέο έτσι. Πρέπει να πεις στην πολιτική όταν τις πόρτες τις ανοίγει ένας χαλασμένος άνθρωπος. Πρέπει να δημιουργηθεί καθαρά, πρέπει να δημιουργηθούν καθαρές πόρτες προσέλευσης. Δίνουν την ευκαιρία όμως. Δεν μπορεί δηλαδή ένα κόμμα που έχει καταβρωμίσει στις μίζες να καλέσει ένα νεότερο ηθικό με τίποτα. Μαζεύει αυτούς τους επόμενους κλέφτες. Άρα δεν είναι νεότερος, δεν ψάχνουμε για νέους, ψάχνουμε για καθαρούς. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το κόμμα του, καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ένα κόμμα. Δεν μου είπε τίποτα εμένα προσωπικά. Θα θέλατε εσείς να ασχοληθείτε με την πολιτική? Ο χρόνος είναι μακρύς. Προς το παρόν, μ' αρέσει αυτό που κάνω. Και ο λόγος σας ούτως ή άλλως έτσι είναι πολιτικός, με την έννοια που είχε η πολιτική τα αρχαία, θα λέγαμε, χρόνια, και το χρειαζόμαστε αυτό. Είδομεν, έλεγαν οι αρχαίοι. Σας αφήνω εδώ για τους φίλους λοιπόν, μου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλή παραμονή να έχετε. Ευχαριστώ πολύ.